από τον βορρά μέχρι τον νότο, όλους αυτούς οι οποίοι δημιούργησαν τις προϋποθέσεις της αγιότητος της ζωής τους, έτσι ώστε να κερδίσουν τον παράδεισο. Επειδή λοιπόν κατεξοχήν οι περισσότεροι είναι άγνωστοι για εμάς, αποφάσισε η Εκκλησία μας την τελευταία Κυριακή, μετά την Πεντηκοστή δηλαδή, να εορτάζεται η εορτή και μνήμη των Αγίων Πάντων. Ήταν άνθρωποι απλοί όπως εμάς, με τις ίδιες επιθυμίες, αλλά είχαν δημιουργήσει τις προϋποθέσεις στη ζωή τους, ώστε έτσι μέσα από τη χριστότητα, τη μακροθυμία, την υπομονή, την καρτερία, την αγάπη, να κερδίσουν όχι μόνο τον παράδεισο, αλλά να αγιάσουν και να αγιάσει η ψυχή τους και μέσα από την χαριτόβλη των χάριτος να αγωνιζόμεθα και εμείς σήμερα να αγιάσουμε. Γι' αυτό είμαι θα εδώ. Να δώσουμε το δικό μας αγώνα, να δημιουργήσουμε τις δικές μας προϋποθέσεις, ώστε έτσι να κερδίσουμε την την Βασιλεία των Ουρανών. Σας μεταφέρω επίσης ευχές του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, ο οποίος εύχεται ειρήνη και αγάπη σε όλους εμάς. Εύχεται ο Πανάγαθος Θεότια Πρεσβειών των Αγίων Αποστόλων και Πάντων, των Αγίων Πάντων, να φυλά τις ένοπλες δυνάμεις μας και να χαρίζει υγεία και μακροημέρευση. Πατέρα Αναστάη, σε ευχαριστώ εγώ με τη σειρά μου για την τιμή αυτή σήμερα να πω δύο λόγια στην αγάπη των χριστιανών και εύχομαι εις πανέρχον αγαθών η πορεία. Αμήν. Μια πορεία Δεν είμαστε εδώ πρόσωπο που πάμε να δώσουμε αποκάλυψη εθνών και δόξα λαού σε Ισραήλ. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και έγκυ στους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριά ελέησον ημάς Κυρίας των Μαρτίας υποδέχτες Άγιε επίσκεψε εκεί Στην η Βασιλεία και η δύναμη και η δόξη του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Η Εκκλησία σου στολίσαμε.